Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε 4 εβδομάδες πριν από την κάλυπη των ευρωεκλογών και από σήμερα ο Αντένα αρχίζει την μετάδοση δημοσκοπήσεων. Συνολικά από σήμερα, από τη δημοσκόπηση που θα παρακολουθήσετε, και πιστέψτε με, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μέχρι την ημέρα των ευρωεκλογών θα παρουσιάσουμε 2 δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη, από το Δελτίο και από τις αποδείξεις και στην πολιτική. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για έξοδο της Ευρώπης από την οικονομική κρίση ήρθε σήμερα από τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κύριος Τρισέ μίλησε για σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας συχνά μεν, αλλά σημάδια σταθεροποίησης το 2009 και για ελπίδες ανάκαμψης το 2010, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε νέα μείωση των επιτοκίων στο 1%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στην Ελλάδα έρχονται στο φως τα πρώτα στοιχεία για διεύρυνση μαμούθ της μαύρης τρύπας μέσα στο 2010. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φωτιά έχουν πάρει οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μετά την ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης για πρόωρο λουκέτο στη Βουλή. Ο Γιώργος Παπανδρέου μιλά για θεσμική εκτροπή και μεθόδευση παραγραφής των σκανδάλων. Η κυβέρνηση απαντά κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για πόλωση του πολιτικού κλίματος. Όμως ταυτόχρονα δεν λείπουν οι γκρίνιες και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.